Στο προηγούμενο επεισόδιο του This The Police, ο Jack Boyd δέχτηκε ένα έκτακτο τηλεφώνημα από την πεθερά του που έλεγε πως βρήκε τη γυναίκα του να συζεί με κάποιον άλλον άντρα. Θα επιστρέψει κάποτε σπίτι με τον Jack? Τι θα γίνει με τα μάφια γορς της πόλης? Γιατί είμαστε τώρα 4 επεισόδια με τα μάφια γορς, να πούμε. Έχω σκοτώσει τους πάντες από το Vargas και ξαναβγαίνουν κι άλλοι κι άλλοι κι άλλοι με τη μαφία. Έχω μπλέξει με τη Λερναία Ύδρα. Κάτι πρέπει να γίνει. Γεια σας παιδιά, Σολίλους εδώ και επιστρέφουμε στο This The Police. Ξημερώνει 23η μέρα και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τη Φρίμπουργκ. Λοιπόν, διαβάζουμε εφημερίδες. Strikers unhappy with suburban roads. Fire at the puppet theater, two actors dead. Μάλιστα. Φρίμπουργκ gymnast wins regional competition. Μπράβο στον γυμναστή της Φρίμπουργκ. Πηγαίνουμε στη δουλειά. Μία από τα ίδια. Οκ, okay, το έχουμε πάρει πρέπα πλέον. Δεν θα πάρει ποτέ με τη δεύτερη με την πρώτη. Έχουμε χάσει δύο detective. Αυτή από το Shift A δεν ήταν δύο detective που είχαν φύγει με αυτόν τον. Από το Thivet. Αχ, κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Πρέπει να βγάλει καινούριο detective. Δεν θέλει κανείς παρόλα αυτά άδεια. Start the day. Διαλέξουμε μουσικούλα. Διαλέξουμε αυτό εδώ. Μοιάζει καταπληκτικό. Clarinet Sugar. Το βάζουμε στο pickup. Αρχίζει και παίζει, κάνει λίγο χρούτσου χρούτσου. Χαρούμενη μουσική σήμερα, δεν ξέρω γιατί. Έχουμε κέφια, εντάξει. Λοιπόν. Ναι, είχαμε βρει επιτέλους τον τύπο εδώ πέρα από το μουσείο. Εν τω μεταξύ, δείτε πόσους πολλούς έχουμε. Κάνω overlap πλέον. Λοιπόν, ξέρετε τι, δεν έχουμε εδώ τη Mole, είναι στο άλλο shift. Παρ' όλα αυτά, ναι, δεν πειράζει. Παρ' όλα αυτά, θα στείλουμε από εδώ πέρα τύπους για να πάνε να τον πιάσουν. Ήταν απλώς ένα securitas. Λοιπόν, messages, ηρεμία. This man was an honest servant of the city today, he was buried with military honors. This man was an honest servant of the city today, he was buried. Κρίμα, πέρσι λυπάμαι, καθόλου δεν λυπάμαι, ψέματα λέω. Λοιπόν, affairs. Police station, labor market. Ακόμα μας έχει σκατά detective παιχνίδι και θέλουμε δύο και είναι και δύο σκατά ρε φίλε. Close. Attempted murder, okay. A girl shouted over the phone that her grandmother has been killed at her home. Ένα κοριτσάκι πήρε τηλέφωνο και φώναζε στο τηλέφωνο ότι η γιαγιά της σκοτώθηκε στο σπίτι. Ξέρεις τι, αυτά με τα παιδάκια, εγώ γιατί να μην τα εμπιστεύομαι τόσο πολύ, δεν ξέρω, εγώ φταίω. Μπορεί να φταίω εγώ, παιδιά. Αλλά συνήθως είναι αηδίες. Γιατί μου είχε βγάλει τέτοιο εδώ πέρα, αφού δεν έχουμε καινούριους, δεν ξέρω. Λοιπόν, κάτσε μία να δούμε κάτι. Γιατί δεν πάει στο CFB, θέλω να πάω στο CFB. Okay. Α, εδώ έχουμε τρεις detective, εδώ έχουμε δύο. Έχουμε και την Bastian που είναι το καμάρι μας. Close. Να συνεχίσουμε το παιχνίδι. Εν τω μεταξύ, βλέπετε πως έχουν φύγει. Πήγαμε στη δουλειά, δώσαμε διαταγές, έχουν φύγει όλα τα αυτοκίνητα. Fight. A few drunks were playing darts and one of them got to one in the shoulder. A fight broke out which was quickly joined by other patrons of the bar. Okay, ουσιαστικά ένα μπαρ έγινε σαλούν. Αυτό έγινε, παιδιά. Και στέλνουμε πάντη wagon και αυτούς τους τρεις, γιατί αυτούς έχουμε. SWAT δεν μπορούσα να στείλω. Πώς πήγε αυτό, τον πιάσαμε? Πού ήτανε? Wrong place. Και υποθέτω στο άλλο τον πιάνουμε. What, μας έφυγε! Πώς, τι φάση, ένα σεκιουριτάς ήτανε. You miss the suspect. Αυτό το investigation, παιδιά, πήγε χάλια. Εκτός του ότι το είχαμε ανοιχτό τόσο καιρό. Τώρα δεν έχουμε άλλο investigation. Έχουμε investigations. Okay, κάτσε να πετάξουμε για κανένα άλλο εδώ να μας έρθουν frames. Εκτός του ότι το είχαμε ανοιχτό τόσο καιρό, δεν το πιάσαμε τελικά. Okay, την επόμενη φορά δεν θα κάνω διαβλακία. Θα περιμένω να πάει μαζί με τους detective. The road the house is strewn with a corpse of drowned dogs. The lights inside the house are on, but the door is locked. Αυτό είναι από το κοριτσάκι μας πήρε τηλέφωνο. Find another way in. A bleeding elderly woman is lying on the floor of the living room. Άρα το κοριτσάκι είχε δίκιο. Search the second floor, check the bedroom. Έχει αίματα, αυτό είναι αίμα, δεν είναι ζωντανή. Check the backyard. Από εκεί θα έφυγαν. Το πιάσαμε, ήταν στο backyard, παιδιά, το ήξερα. Κρίμα για τη γιαγιά, υποθέτω έχει πεθάνει. Είχε χάσει 3 κιλά αίμα. 3 λίτρα αίμα. Fight. Τους πιάσαμε. Τους βάλαμε όλους στην κλούβα. Γέμισε το τμήμα τώρα ανθρώπους. Επιστρέφουν και όλοι οι άλλοι. Homicide. Για detective είναι αυτό. Α, τους έχω. Έκανα βλακεία. Περίμενε, θα πάμε και εκεί. Detectives. Ή τι έκανα μισκλικ. Detectives. Ωραία. Μόσερ, θέλω να επιστρέψεις και θα πάει ο Lockett, ο οποίος είναι σπίτι, αλλά θα δουλέψει σήμερα, δεν πειράζει. Και στην άλλη, στο homicide. Wow.
Fiona Kalis was found in her apartment with her head caved in. A mid-tenderizing hammer was found next to the woman's body. Okay, ό,τι φαίνεται κάποιος πήρε ένα σφύρι, τη βάρεσε στο κεφάλι και έγινε αυτό. Μόσερ. Πήγαινε λίγο να δούμε τι συμβαίνει εκεί πέρα. Στέλνουμε μόνο το. Αυτή γιατί χοροπηδάνε. Δεν ξέρω. Έχουμε πάρα πολλούς αυτή τη στιγμή. Πέθανε πέρσι. Ο άλλος ο τύπος που μας είχε δώσει τις θέσεις δεν έκανε τίποτα. Αυτή γιατί χοροπηδάνε. Δεν ξέρω. Ξέρεις τι μπορούμε να κάνουμε τώρα που έχουμε πάρα πολλούς. Καταρχάς, Bank of Fribourg. The Family Bank just called in a report of a strange man in a leather jacket with fake documents trying to aim to one of our accounts. Obviously, it's one of the Vargas agents, but it's such a stupid move. We don't want to get our hands dirty with this. Just lock him away in a filthy cell. Okay, πήγαινε εσύ, Cubilius. Και εγώ τώρα θα πάω στο deputy και θα του πω κάνα barbecue, ρε deputy. Κάνα barbecue, βάλε το Samadhi, το Daniel. Και βάλει και το Jorgensen. Accept. Δεν ξέρω, υποθέτω ότι άμα τους πάω για barbecue. Δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί. Εντάξει, μπορεί να γίνουν πολλά πράγματα. Να με αγαπήσουν λίγο παραπάνω. Homicide. Άρχισε το investigation. Εδώ είναι η αρχή, εδώ είναι το τέλος. Θα τα διαβάσουμε μετά αυτά. Έχουμε τώρα δύο investigation που τρέχουν. Έχουμε να δούμε εδώ πέρα πώς θα πάει αυτός εδώ τύπος που στείλαμε με το Sandy. Λογικά καλά θα πάει. Δεν νομίζω ότι όποιον και να στείλουμε θα πάει. Θα είναι ok, ξέρω εγώ. Touch of. Dionysus, πώς λεγόταν, Touch of Dionysus Liquor Store. Λοιπόν, Cassie has called in her voice in a whisper. Two suspicious black men have entered the store. Όχι, δεν είναι, μετά μιλάει ψιδριστά. They spent a few minutes brewing the rack with the expensive whiskey. And now they're whispering to each other and looking back at me. It looks like they're planning on robbing the store. Okay, ετοιμάζουν ληστεία, στείλουμε εδώ πέρα τρεις. Στέλνουμε τρεις καλούς και τον καλούν. Κι άλλο εδώ πέρα, τι έχει γίνει παιδιά στη Φρίμπουργκ. Πρέπει να φέρουμε πίσω και τον άλλον. Πόσα πια. Θέλω detective, δεν γίνεται αλλιώς. Και είναι βασικός αυτός. Δεν γίνεται. Πρέπει να το αφήσουμε αυτό για άλλη μέρα. Πάλι δολοφονία, παιδιά, στη Φρίμπουργκ. Η εγκληματικότητα έχει πάει στα ύψη. Κάτι, δεν ξέρω. Κάτι, πρέπει να ηρεμήσει λίγο Βάργκας, να φύγει από την πόλη, να έχουμε το Σαντ, να ξέρουμε ότι η μαφία δεν θα μπλέκεται στα πόδια μας, να τα έχουμε καλά μαζί του και οι υπόλοιποι απλά να τους πιάνουμε, ξέρω εγώ, ή κάτι. Τέλος πάντων, εδώ στο City Hall είχα κάνει εδώ πέρα ένα request. Δεν ξέρω αν θα με αγαπήσουν. Λογικά θα με αγαπήσουν γιατί είχα φέρει τους Ασιάτες αστυνομικούς. False alarm. The men were unarmed, just doing a little shopping. They were picking out an expensive bottle of whiskey as a gift for the grandfather. False alarm. Έστειλα και τρεις. Τέλος πάντων, δεν βαριέσαι. Τώρα τους έχω και κάθονται. Αν και είναι κάποιοι που μπαρμπεκιάρουνε. Υπάρχει αυτή η λέξη. Δεν υπάρχει πιθανότατα, αλλά αυτό κάνουνε. Theft, River Bank. A passerby witnessed people trying to break in. Into an ATM. A pickup truck was parked nearby. It changed its still on with another man behind the wheel. It looks like they are trying to grab the ATM and cut it away in the truck. Okay, πηγαίνετε εσύ τρεις. Θέλω απλώς να πάρουν το ATM, να το πετάξουν μέσα σε ένα φορτηγό και να φύγουν. Δεν ακούγεται, ρε παιδί μου. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο στη Φρίμπουργκ. Να μην τους νοιάζει να βγάλουν ένα ATM ενώ είναι, ξέρω εγώ, 7,5 ώρα που ήταν το call. Τι φάση. Εγκληματικότητα που έχει πάει στα ύψη. Κάτι πρέπει να κάνουμε ως αρχηγός αστυνομίας γι' αυτό. Που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Φρίμπουργκ. Λοιπόν, επίσης πρέπει να κρατήσουμε εδώ το homicide, να στείλουμε ένα detective από τους αυριανούς. Α, είναι πιο serious. Okay, πηγαίνετε και εσείς οι τρεις. Έχουμε στείλει 6 από τους 10. Πάλι help θέλεις. Some packs are throwing a lot of cocktails in the office building where we make book. Eyewitnesses say the idiots keep throwing bottle after bottle, even though building is already falling apart. The problem is still somewhere nearby. Πηγαίνετε εσείς για τέτοιο, για barbecue. Ελπίζω να έχει χωνέψει ο Γιόργενσον. Μην αφήσει εκεί πέρα μετούλη, δεν θα έχει πλάκα. Εντάξει, θα μου πει ήδη καταστρέφουν το κτίριο Μολότοβ, οπότε λίγο σε μετούλη δεν είναι κακό. Λοιπόν, κατά πάσα πιθανότητα αυτά είναι τα δύο τελευταία που θα κάνουμε. Έχω στείλει 6 άτομα για την τράπεζα, λογικά θα πάει καλά. Τώρα αυτά είναι το backup. Η τράπεζα είναι κάπου εδώ. Ναι, είναι εδώ η τράπεζα. Πώς πήγε, λοιπόν. Έχουμε report και για το homicide. Λοιπόν, theft. Δύο νέα τέτοια frames. Οκ, okay, θα το τσεκάρουμε. Homicide. Τρία frames. Θέλει 5. Το άλλο το theft της τράπεζας, το πιάσαμε, είχαμε κανένα loot. Loot δεν είχαμε, close. Ωραία, λοιπόν, τα investigation θα τα τσεκάρουμε αύριο μαζί με αυτό εδώ πέρα. Που θα... Έχουμε τρία investigation αυτή τη στιγμή. Πρέπει να έρθουν detectives να τους προσλάβουμε, γιατί αυτοί είναι άσχετοι που έχουμε. Που μπορούμε τελικά να προσλάβουμε, όχι αυτοί που έχουμε τώρα. Αυτοί που έχουμε τώρα καλή είναι. Λοιπόν, πώς πήγε το homicide? No, ναι, εντάξει. Α, τι το χάσαμε αυτό, επειδή δεν στείλαμε detective. 21-12, παιδιά, τους σκίζουμε. Εντάξει, έχει ξεφύγει. Δεν φτάνουν οι μάρκες. Πέφτουν εδώ πέρα μία ώρα μάρκες. Λοιπόν, συνεχίζουμε. End the day. Checkpoint, ημέρα 24. Είμαστε σε 7 Αυγούστου. Freiburg mortality rate up to 50%.
Ναι, με τόσες δολοφονίες. Ναι, farmers harvest record corn crop. Central library flooded in downpour. Good work. Πώς διάολο ρε φίλε, πλημμύρισε η βιβλιοθήκη από βροχή. Το downpour από όσο νομίζω είναι κατακλυσμός ή κάτι, αλλά γιατί δεν ήρθες, Σεφτσένκο? Έπαιζες τίποτα παιχνίδια με τη Μίλαν ή κάτι? While I was climbing around the stairs, I started feeling a little dizzy, can I have the day off? Εντάξει, Γιάννη. Εδώ γιατί έχω τόσους λίγους? Στο άλλο το shift γίνεται πανικούλης. Πρέπει λίγο να τον μπαλανσάρω αυτό. Βάλε αυτό. Δεν ξέρω γιατί. Για λόγους. Λοιπόν, το homicide αυτό το χάσαμε τελείως. Αυτό ήτανε. Fire all old cops. Δεν υπάρχει αυτό. A 3-year-old conference which was attended by people from our administration will lead that the governor wishes to lower the average age of public servant by at least 5 years. The city will most likely be subject to an upcoming review. Please dismiss. Ρε φίλε, αυτή εδώ πέρα είναι 880. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό, City Hall μου. Λοιπόν, επίσης. Α, όχι. Α, έστειλα τέτοιο, Ένας δεν ήρθε και έστειλα και τον άλλον, γι' αυτό είμαστε τόσο λίγοι στο CFB. Αχ, πρέπει να αγοράσω αναγκαστικά από εδώ. Πονάει η ψυχή μου, πάρε την αυτή στο Shift A. Λοιπόν, investigations, detectives, έχω συνολικά 6, οπότε πηγαίνετε και εσύ εδώ πέρα. Turner, θα πας εδώ, λοιπόν. Εδώ έχουμε ήδη 5 frames, πάμε στα details. Okay, κάποιος έκλεψε το φαρμακείο του νοσοκομείου, όπως το θυμάμαι. I went for lunch at 1 and a couple of minutes later the lights went out. I sat the door behind me. I remember that I bumped the janitor's cart that was standing in the hallway. Okay, I suspect the student Aaron Jones. He came by the hospital several times in a state of confusion with red searching eyes dragging his huge backpack behind him, but never occurred to me that he might be an addict. Ξέρεις τι, εδώ πέρα έχει διαφορετικούς ανθρώπους, οπότε νομίζω ότι δεν μας βγάλει πουθενά να το ψάξουμε αυτό τώρα. Χρειαζόμαστε άλλο ένα detective. Είναι αναγκαστικό να πάρουμε αυτόν. Δεν νομίζω ότι είναι. Δεν ξέρω, περιμένω άλλη μια μέρα. Αυτός εδώ πέρα είναι snitch πλέον. Έχουμε μόνο 6. Έχουμε μόνο 6 εδώ πέρα. Κακό αυτό, παιδιά. Τέλος πάντων. Και να δω λίγο και κάτι άλλο. Περιμένετε. Ωραία. Στο Shift A δεν έχουμε κανένα γέρο. Στο Shift B έχουμε 2. Αλλά η μπάστα είναι πάρα πολύ καλή, ρε παιδιά. Δεν μπορώ να τη δώσω. Α, έχουμε 3 βασικά εδώ πέρα. Έχουμε. Ναι, πρέπει να έχουμε 3. Τέλος πάντων, assault on Geta, τι γίνεται? Εγώ είμαι ένα attacker lover with a hammer after he told her he'd be cheating on her. The police call came in from the woman's daughter. Mom has really lost it and I'm afraid she'll kill him. Stammer the girl through her tears. Bastian, coachy, party. Okay, ξέρετε τι, μπορεί να τους απολύσω τους γέρους για να τα έχω καλά με το City Hall. Θα δούμε τώρα όμως αν το City Hall μας κάνει αυτά που κάναμε request. Σε 5 μέρες, έτσι κι αλλιώς έχουμε ακόμα. Θα τους κρατήσουμε. Η Μπάστιαν είναι πολύ καλή. Πιθανότατα μόνη της να τη στείλω εκεί πέρα, δεν ξέρω. Ξέρει κουμφού, ξέρει πράγματα. Disorderly conduct. Corey Ramsey saw a group of women in the park wearing ski masks, leading to other scantily clad women with leather leashes, shouting offensive slogans about the superiority of the female sex. Φεμινίστριες πάλι στην πόλη. Judging by their unintelligible cries, the offender seems to be preparing for a sacrifice. What the fuck. Πάρε και αυτό εδώ. Πάρτε και ένα τέτοιο, σας βοηθήσει. Πηγαίνετε τώρα όλοι, ελπίζουμε να γυρίσουν οι επόμενοι. Ωραία, ας ελπίσουμε να γυρίσουν αυτοί μέχρι το επόμενο έγκλημα στην πόλη. Επίσης Αύγουστος ρε φίλε είναι, γιατί βρέχει τόσο πολύ? Report assault, πώς πήγε? Την πιάσαμε. Τέλεια. Skip, close, η Boston θα πάει 900 professional και μετά θα τους δώσουμε πόδι. Είναι λίγο άσχημο αυτό, παιδιά. Τέλος πάντων, δεν βαριέσαι. Report. Τους πιάσαμε, είχα στείλει και πάντη wagon. Έχουμε χώρο να τους βάλουμε μέσα να τους φέρουμε πίσω στο τμήμα. Πατάμε close και συνεχίζουμε. Επιστρέφουν σχεδόν όλοι. Oh. Περίμενε. Να επιστρέψουν και αυτοί και μετά θα ασχοληθώ με σένα. Πιθανότητα εσύ θα μου δώσεις λεφτά, οπότε θέλω να ασχοληθώ μαζί σου γιατί ο σκοπός αυτού του παιχνιδιού είναι να βγάλουμε λεφτά. Λοιπόν. Mr. Boyd, we're shooting a new advertising spot for a bamboo toilet paper company. In the ad, there's an important role played by a policeman. The local actors here are only good for kid stuff, and we need a true professional. Someone the audience will believe is the real thing. We'd be grateful if you could. Yeah, δεν μπορώ να διαβάσω. If you could provide us with some of your best employees. Λοιπόν, θέλω να τους στείλουμε ηθοποιούς, υποτίθεται, αστυνομικούς που είναι. Και ηθοποιοί. Okay, το ότι ένα αστυνομικό δεν σημαίνει ότι θα κάνει ρεαλιστικά τον αστυνομικό στη διαφήμιση, αλλά. Τέλος πάντων.
Okay. Δεν έχουμε κάτι άλλο, είναι ήσυχη μέρα. Τι έγινε εδώ πέρα. Debbie's Special Cafe. Someone stole a golden retriever belonging to Eddie Goldberg, owner of Eddie Burgers, while the dog was playing in his backyard. Okay, later a day regulars of the burger joint said they saw the dog muzzled and led her out by two junkies near... πήγαινε, Bastian. Μόνοι σου θα πας. Go. Πρέπει να έχουμε και δύο καβάτσα γιατί έχουμε μόνο έξι... Τέλος πάντων, θα υπάρχει πρόβλημα σε κάποια φάση γιατί τώρα θα δεχτούμε κι άλλο call και αν είχαμε στείλει δύο θα είχαμε μόνο έναν. Και τώρα έχουμε δύο, οπότε... Πώς θα το βολεύει αυτό, λοιπόν, πώς πήγε αυτό? Chief, Austin really enjoyed doing the tat. Όπα, αυτή που πάει. Έχει ένα χ από δίπλα. And the director thought it was so great he'd offer a couple other roles. I think our colleague might even quit the service and go for a career in commercials. Αυτά παθαίνεις. 15 χιλιάρικα μας έδωσε όμως. Πάρτι να την Austin, δεν τη θέλουμε. Τέλεια, Sands Ranch. Τι έγινε εδώ πέρα? Somehow whole army of armed packs have seized a position on one of the fields at the ranch. Obviously we're going to drive them off by force. We've been already got some men together, but Texas help wouldn't hurt. Τρεις θέλει ο Σαντ να του στείλουμε, ρε φίλε. Πιεζόμαστε από παντού αυτή τη στιγμή και λείπουν κι άλλοι. Τέλος πάντων, the kitchen at Debbie's cafe is hopping busy. Debbie's making sausages for her new brand of hot dogs. When she notices the police, she quickly dumps a dog collar in the trash. Shout to the oil cafe customers that the hot dogs are made from actual dogs. Όχι. Ας το πάμε έτσι. Πώς πήγε, Μπάστιαν? Η Μπάστιαν. Πες μου για το κολάρο και για τη σχέση σου με τον Goldberg. Συγγνώμη, εγώ το έκανα και την πιάσαμε κατευθείαν. Δεν μπορεί κανείς να αντισταθεί στην Μπάστιαν. Περιμένουμε λίγο να επιστρέψουν και οι άλλοι. Επιστρέψτε όμως. Επιστρέψανε. Ωραία. Τώρα που επιστρέψετε, μην καθίσετε κάτω, μην σβήσετε το αυτοκίνητο. Πρέπει να πάτε στο ράτζο του Σαντ. Και τώρα έχουμε μόνο την Κότσι, αλλά επιστρέφει και η Μπάστιαν. Γενικότερα την Μπάστιαν μπορούμε να τη στέλνουμε και μόνη τη, παιδιά. Άμα είναι τίποτα εύκολο. Έχει 90 professional. Ο μέσο όρο είναι το 150. Έχει σε φάση 6 φορές πάνω από το μέσο όρο. An elderly veteran is strung around a bag filled with capture weapons all loaded with live ammunition. He says he's trying to demonstrate battlefield-like conditions. Αυτό ίσως να είναι επικίνδυνο, να το στείλουμε και τους δύο. Για στείλα και SWAT. Μπορώ να ξαναστείλω SWAT. Λοιπόν, κάτσε λίγο να δω εδώ. Έχει εμφανιστεί κάτι άλλο? Όχι. Ναι, μπορούμε να προσλάβουμε. Έλα εσύ για το Shift B. 150 είναι καλά. Εντάξει. Μπορείς να είναι και καλύτερα, whatever. Το αστείο είναι ότι τώρα θα μας βγάλει άλλους αύριο. Ελπίζω να είναι καλή αυτή η άλλη που θα μας βγάλει αύριο. Πάλι βοήθεια θέλει ο Σαντ. Πρέπει να περιμένει Σαντ να μου γυρίσουν οι άλλοι τρεις από το ράντζο σου για να του στείλω στην άλλη δουλειά σου. Τέλος πάντων. Παρ' όλα αυτά, γενικότερα καλά τα έχω καταφέρει προς το παρόν. Σχετικά, δεν μου ξεφεύγουν crimes, αν εξαιρέσει μια δολοφονία. Εντάξει, δεν μπορεί να τα έχουμε όλα. Δεν είχα detectives. Οι άλλοι φύγανε στο Θιβέτ. Πού να το περιμένω αυτό. Πάμε εδώ πέρα στο Σαντ. Α, έναν ήθελε. Apparently some packs are hiding out at another abandoned construction site. The local homeless folks normally ice over when we start asking questions. Maybe they'll be more willing to talk to the police. Και τώρα ήρθατε. Song, καλώς ο, μη σβήνεις αυτοκίνητο, έφυγες. Λοιπόν, πώς πήγαν αυτά, homicide. Τρία frames, ωραία, αυτό ίσως να το δουλέψουμε. Και εδώ έχουμε τρία frames. Και δείχνουν άλλον τα τρία frames. Παιδιά, τα investigation έχουν γίνει πολύ, πολύ, πολύ περίεργα. Loot, τέλεια, το αγαπημένο μου να βρίσκουμε loot. Ξέρεις τι, θα τα πουλήσουμε στη μαφία. Λοιπόν, investigations, το homicide, δείτε τώρα. Όχι, το homicide. Ωραία, το homicide παίζει και να βγαίνει. Αυτό απ' την άλλη, προσέξτε, έχουμε έναν με πράσινα ρούχα. Έχουμε αυτόν εδώ πέρα τον τύπο που πρέπει να είναι ο φοιτητής που μας λέγανε και έχουμε και ένα γιατρό. Οπότε, δεν ξέρουμε. Θα δούμε πώς και τι. Λοιπόν, προσπαθήσουμε να λύσουμε λίγο αυτό. Λοιπόν, διάβασα όλα εδώ πέρα που έχουν να μας πούνε και είναι πολύ μπερδεμένα. Αυτός εδώ πέρα είναι ο γιος. Λέει ότι μπήκε, χτύπησε η πόρτα, η μάνα μου που είναι κρυφτό κάτω από το κρεβάτι. Βγήκε από το κρεβάτι και μετά την είδα νεκρή κάτω και κάλεσα την αστυνομία. Ενώ ο πρώτος αστυνομικός που ήταν εκεί πέρα λέει ότι η πόρτα ήταν ανοιχτή και το αγόρι καθόταν μπροστά από τη τηλεόραση και έπαιζε video games και δεν τον κατάλαβε καν. Οπότε το παιδάκι, μάλλον κάτι δεν πάει καλά, ξέρετε τι. Τσακωμός πρέπει να υπήρχε, αλλά μου φαίνεται ότι λείπουν frames από εδώ, εντάξει. Πρέπει να λείπουν frames. Δεν κολλάει το πώς βρέθηκε κάτω αυτή. Ο ιατροδικαστής μας λέει ότι έγινε από κάποιο blunt object, οπότε ναι, είναι το σφυρί που είναι εκεί πέρα, λογικά. Δεν ξέρω. Εδώ η τύπισσα, η γειτόνισσα, μας λέει ότι βριζόταν με τον αδερφό της.
Ο αδερφός σας μας λέει, ναι, ξέρω εγώ, πήγα στην αδερφή μου να δανειστώ κάποια λεφτά. Είχαμε ένα καυγά, αλλά δεν τη σκότωσα, έφυγα μετά. Οπότε πρέπει να περιμένουμε άλλο λίγο. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Τελειώνει πιθανότατα η μέρα, δεν θα έχουμε κάτι άλλο. Είναι μια μισή ώρα, απλά θέλω να πούμε σπίτι. Αυτό που πάει. Α, ναι, έχουμε μια δουλειά με το Σαντ, σωστά. Πάλι εδώ πέρα θα ξημερώσουμε. Δεν έχουμε πάει ακόμα στη δουλειά. Είναι 2,5 ώρα και τώρα φτάσαμε. 3 πήγε. End the day. Δρόμο. Εσύ δεν θα γυρίσεις στο τμήμα. Πήγαινε σπίτι κατευθείαν. 23-14. 9 ποντάκια είναι καλά. Συνεχίζουμε. Πότε θα τελειώσει αυτή η μάχη? Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων. Η Μπάστα είναι κουρασμένη και σε λίγες μέρες πιθανότατα να φύγει και από το τμήμα. Ο Λάκετ, επειδή τον έχω φέρει και σε άλλες. Σε άλλα investigations, είναι και αυτός λίγο κουρασμένος. Φτάσαμε στη μέρα 25. Not enough plots at City Cemetery. Wow. Είναι τόσο πολύ νεκροί που δεν φτάνουν τέλος πάντων οι θέσεις στο νεκροταφείο. Photographer films UFO in suburbs. Okay. UFO στα προάστια, δεν ξέρω. Park to host bake off. Okay, good work. Θέλω κάποια στιγμή στο παιχνίδι να διορθωθεί αυτό που το αυτοκίνητο ανάβει με την Τρίτη. Τέλος πάντων. Δεν θέλει να φύγει κανείς. Σας αγαπάω, παιδιά, όλους να ξέρετε. Σας έχω μέσα στην καρδιά μου. Αρχίζουμε την ημέρα. Μουσικούλα. Ξέρετε τι, πού και πού μου πετάει copyright στο προηγούμενο επεισόδιο σε κάποια φάση που δεν ακούγονταν καλά η φωνή μου. Είναι επειδή έβγαλα το τραγούδι μέσω του YouTube. Τέλος πάντων, σου δίνει μια δυνατότητα το YouTube να βγάλει το τραγούδι από πίσω. Αλλά σου καταστρέφει τη φωνή και για 2-3 λεπτά ακούγεται τη φωνή μου πολύ περίεργα. Τέλος πάντων, έχει πλάκα με τη μουσική. Απλά πού και πού πετάει copyright χωρίς λόγο. Τέλος πάντων. Deputy. 50 πήρε μόνο από το training. Είμαστε σοβαροί. Τέλος πάντων, το City Hall. Μπορούμε να. Ωραία, δώσ' τα όλα. Όλα τα θέλω. City Hall. Ναι, μας έχει αυτό. Α, tomorrow είναι το deadline. Παιδιά, πρέπει να το κάνουμε αυτό. Εντάξει, εδώ πέρα τι μας έχει βγάλει. Έχει βγάλει ένα καλό. Όχι, πού είναι ρε παιδιά. Δεν θέλει κανείς πια να γίνει αστυνομικός σε αυτή την πόλη. Στο Steve B, τι θα κάνω που μου είναι όλοι γέροι. Έχω 3 γέρους στο Steve B, παιδιά. Ωραία, λοιπόν, fire, too old, Darius, fire. Ξέρεις τι, θέλω να τα έχω καλά και με το City Hall. Fire κι εσύ. Ήταν σπίτι του ο καημένος, ξέρω εγώ, δεν ξέρω καν τι έκανε, αλλά... Jack, keep up the good work and we'll make sure you're fine. Εντάξει, 3 φύγανε. Πρέπει να αλλάξω τώρα και shift κάποιους. Δεν τους πάνω. Θα πω σε κάποιους να έρθουν και αύριο, ελπίζω να μην θυμώσουν. Λοιπόν, Kevin's Throat Bar. A bar fight broke out after a bartender refused to serve two particular drunk men. Ωραία, bar fight. 2 θα στείλει, μας έχει 5 slots. Θα στείλουμε 2, δεν ακούγεται πάρα πολύ σοβαρό. Bar fight, βγάζουμε όπλα, τους λέμε ηρεμήστε και όλα είναι καλά. Έχουμε καινούριους εδώ. Όχι. Και είναι κακοί αυτοί. Και αν πάρεις κακούς και τους απολύσεις, μετά μπορεί να έχεις πρόβλημα. Ο Σαν, τι θέλει. We found the apartment of one of the leaders of the Varga Punks. We're going to end this thing ourselves, but there's bound to be some gunplay. It would be good if the police took charge of the situation once the dust settles. Okay. Ωραία. Πρέπει να φτάνουμε προς το τέλος των Mafia Wars, εντάξει. Πιάνουμε έναν από τους αρχηγούς των Vargas, τέλος πάντων. Λογικά θα πάει καλά αυτό. Two large angry men are fighting in the corner of the bar. Use a taser on them. Μπτζ, μπτζ, τελείωσε. Δεν θα... Πολύ μπρουτάλι θα μου πείτε. Πλακώνονταν έτσι κι αλλιώς. Πιθανότατα ήταν τόσο μεθυσμένοι που δεν κατάλαβαν καν το τέιζερ, απλά πάθανε ηλεκτροπληξία ή κάτι. Πάλι βρέχει ρε φίλε, τι είναι αυτά τα αυγουστιάτικα μπουρίνια στη Φρίμπουργκ. Είμαστε και δίπλα από τη λίμνη, ποτάμι λογικά είναι αυτό. Τι έγινε εδώ πέρα πάλι. A young man climbed to the top of the cathedral and is threatening to jump. A crowd of onlookers have gathered under the cathedral. Some of them recognize the man and say they're sure he won't jump. He just had some bad acid and wants some attention. Okay, έναν θα στείλουμε το Σάμαντι. Ένας έγινε πάνω στην εκκλησία, θέλει να πέσει, αλλά... Δεν μας νοιάζει ιδιαίτερα. Ένας είπε, λέει, ότι απλά το κάνει για πλάκα. Όχι για πλάκα ακριβώς, αλλά τέλος πάντων. Έχει θέματα. Mr. Boyd, my catering company was preparing the 20th anniversary banquet for the Gallery of Modern Art, but the celebration was cancelled at the last moment. It would be unfortunate if such a mountain of food went to waste. I'm willing to offer it to you and your men for a modest fee. Don't you think your employees would love these delicious dishes? Φέρ το για 300 δολαριάκια. Παιδιά, θα φάμε σήμερα. Γαλοπούλα έχω. Σαλατούλα, δεν ξέρω καν τι άλλο έχει εκεί πέρα. Ψάρια, δεν ξέρω, μπορεί να έχει και ψάρια. Αλλά θα τα ιστούμε. Λογικά τους αρέσει. Χάλα 300 δολάρια για την πάρτι τους. Θα μου πεις 85. Και πρέπει να φτάσω στα 500. Δεν ξέρω καν πώς θα φτάσω. Τέλος πάντων, Octopus Restaurant. A young woman attempted to leave the Octopus Restaurant without playing. Paying.
The waitress tries to stop her, but the girl punches her in the head and knocks her unconsciousness. A guard tries to step in, but the girl disables him with a pepper spray. She then looks herself in the back room, where she can be heard beating something and shouting curses. Μία δεν πλήρωσε και έδερε τους πάντες και πέταξε και pepper spray στο φρουρό. Okay, δύο άτομα. Θα στείλουμε και ούτε καν τα καλά μας. Στο shift A είναι το καλύτερό μου shift. Έχω πάρα πολλούς, δεν μοιάζει τίποτα. This is the first time that teenager Gordon Booker was, has drawn the attention of the police with such performance. He was never really planning on jumping. Το έκανε για πλάκα, όντως είχε δίκιο τέλος πάντων ο άλλος ο φίλος του. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε εμείς τη δουλειά μας. Επίσης, ναι, πολλοί από το shift A πρέπει να πάτε στο shift B. Περιμένετε να το κάνω τώρα, λοιπόν. Κάτσε να δούμε λίγο το shift B. Για το shift B δεν έχουμε και ιδιαίτερα, ας πούμε, καμάρια. Καλούν. Move to shift B. Koenig, έλα και στο shift B. Νομίζω είμαστε εντάξει με 2. Ναι, εδώ θα παραμείνετε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και κάτω θα έχει 8. Not bad. Και θα πάρουμε και κάποιον άλλον. Λογικά κάποιος καλός θα εμφανιστεί, δεν μπορεί να έχουμε όλους ίδιους τόσες μέρες. Τέλος πάντων, robbery. Την πιάσαμε την κυρία, συν 10 και το ίδιο τους 2. Η Koenig θα πάει στο shift B πιο έτοιμη από ποτέ. Θα έχει 310 professionalism. Βρέχει συνέχεια, τι συμβαίνει. Βρέχει συνέχεια, αλλά είναι ήσυχη μέρα γενικότερα. Θα επιστρέψουν και αυτοί και θα τους έχουμε όλοι στο τμήμα να κάθονται χωρίς να έχουν να κάνουν τίποτα. Ωραία, the sun needs help, τι θέλει. Some of our men just ran to a bunch of punks in the on the street. We don't know if they are Vegas people, but it would be good to get a couple of universe on the scene, just in case things go south. Πηγαίνετε, παιδιά μου. Στέλνουμε δύο, έτσι και έχουμε πάρα πολλούς κάθονται από το να κάθονται, ας τους στείλουμε. Πήγε κοντεύει 7 η ώρα, δεν έχουμε άλλα calls. Ήσυχε μέρα σήμερα. Σου λέει βρέχει, δεν βγήκαν έξω να σκοτώσουν κάποιον, να δολοφονήσουν. Τα investigations, παιδιά, αυτά μου φαίνεται ότι θέλουν περισσότερα frames, γιατί δεν ταιριάζει ούτε αυτό. Ούτε αυτό μου ταιριάζει. Δεν ξέρω πώς μπορεί να ταιριάξει αυτό. Έχει 6 τέτοια και δεν νομίζω ότι αυτά τα 6 μας κάνουν. Το άλλο έχει και το άλλο 6. Το άλλο νομίζω. Ναι, το άλλο έχει 5. Αυτό το homicide έχει 6. Οπότε περιμένουμε τους detective να κάνουν δουλειά. Αν τα καταφέρουν, γιατί έχουμε και έναν άσχετο στη μία ομάδα. Noise complaint. Robert Wilson called to complain that his family can't get any sleep on account for of the noisy neighbors. He says strange people are always coming and going and they take deliveries at all hours. Mrs. Wilson has tolerated for a long time and done nothing about it, but his sons snuck out before bedtime and peeked through the neighbor's window. They swear they saw a box of machine guns. Kids have such imaginations, they can come up with anything, but it might be the best if you send over an officer. Maybe ask them to keep it down at night. Okay, Candy και Samadhi. Λέει ότι το παιδάκι γινόταν σφασαρία τέλος πάντων στο γειτονικό σπίτι και το παιδάκι κοίταξε από το παράθυρο και είδε machine gun σε κουτιά. Στείλαμε δύο. Αν έχουν machine gun σε κουτιά, ελπίζω να μην τους γαζώσουν, ρε παιδί μου, έτσι όπως πάνε στο σπίτι. Αλλά θα δούμε μόλις φτάσουν. Τώρα που διάλογο είναι αυτό, κάπου είναι. Στην άλλη άκρη της πόλης. Εμείς είμαστε εδώ, αυτό είναι εδώ πέρα. Τέλος πάντων. The situation more serious than we thought requested reinforcements. Okay. Θα τους στείλω όλους έτσι και ίσως κάθονται, εντάξει, ας κάνουν κάτι με τη ζωή τους. Και έχω κι άλλους 3. Το shift A, παιδιά, είναι τέλειο. Στέλνει συνέχεια και δεν σε νοιάζει τίποτα. Πάλι θα πάρει μια ώρα. Λογικά με τόσους που έχω στείλει δεν νομίζω να υπάρξει πρόβλημα. Έχω στείλει 6 άτομα, 7. Έχω στείλει 7 άτομα. Λοιπόν, homicide. 3 νέα frames στο homicide. Εδώ αρχίζει και βγαίνει. Λες να το κάνω ο γιος. Εγώ τον υποπτεύω με το γιο, παιδιά. Δεν βρήκαμε εδώ νέα frames. Λοιπόν, περιμένετε. Πάμε μία στο homicide details. Ξέρεις τι. Προσέξτε, ο γιος λέει ότι πήρε την αστυνομία. Αλλά ο πρώτος αστυνομικός που πήγε εκεί βρήκε το γιο να παίζει video games. Ήταν πολύ χαλαρός. Δηλαδή, okay, το έκανα εγώ, λοιπόν. Αυτό εδώ με τον καυγά παίζει να έγινε. Αυτό, προσέξτε. Δεν αποκλείεται να έχει γίνει αυτό. Εγώ το πιστεύω, παιδιά, το έχει κάνει ο γιος. Προσέχετε τι γίνεται. Η γειτόνισσα μας λέει: I heard Fiona swearing with her brother. He'd come around again begging for money at her doorstep. Then she started yelling at her son. He always sits there in front of the TV playing these stupid games until he turns blue. Λοιπόν, οπότε, πρώτα ήρθε ο αδερφός, έφυγε, μαλώσανε, έφυγε και μετά φώναξε στο γιο της. Αλλά ποια από όλα είναι αυτά με τον αδερφό που φωνάζει. Ο αδερφός λέει: ναι, πήγα, ξέρω, στην αδερφή μου να μου δανείσει λεφτά. Έχασα τη δουλειά μου και έρχονται τέλος πάντων οι λογαριασμοί και φτιάχνουν ένα
ένα βουνό, ξέρω εγώ. I expected her to help, like I've helped her in the past, but she refused. But I didn't kill her. We had a fight and yelled at each other and then I went home. Δηλαδή, ήρθε αυτός, μαλώσανε και μετά έφυγε. Ωραία, το παιδάκι τι μας λέει. Someone banged on the door and my mother told me to hide under the bed and close my eyes and ears and be as quiet as a mouse. I only heard mouse screams when I got out from a... Δεν ισχύει αυτό. Αυτό δεν πρέπει να ισχύει. Κάτι τέτοιο. Έτσι. 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 Δεν... Ίσως... Δεν ξέρω, περίεργο αυτό. Πείτε μου και εσείς τη γνώμη σας. Έχει 6 frames. Ίσως να λείπουνε frames. Θα το αφήσουμε άλλο λίγο. Στο άλλο, γιατί δεν βρήκαν άλλα frames, ρε φίλε. Περίμενε λίγο. Εδώ πέρα πρέπει να βρείτε άλλα frames. Είστε άσχετοι. Αυτό είστε. Είστε άσχετοι, οι detectives. Αν και δεν έχω τσεκάρει τι λένε. Αυτό πρέπει να το τσεκάρω. Εντάξει, θα το δούμε και την άλλη φορά. Λοιπόν, τώρα τελειώνει η μέρα. Έχουμε πάει 12 η ώρα. Report. Noise complaint. Πώς πήγε. Είχαμε στείλει όλη την ομάδα. Βρήκαμε όπλα. Loot. Loot. Ναι, βρήκαμε όπλα. Είχε δίκιο το παιδάκι, είδατε. Δεν είναι τη φαντασία του. Proceed. Άστε μάφια του Elite. Έχουμε δώσει και κάτι άλλα πράγματα στη μαφία να τα πουλήσει. Λοιπόν, αυτό το investigation λίγο θέλω να το τσεκάρω off camera να δω τι παίζει. Και θα δούμε τέλος πάντων τι θα κάνουμε. Λοιπόν, επιστρέφουν και αυτοί για the day. Τελεία. Δρόμο. Δρόμο αυτή την μέρα, δεν μπορούμε άλλο. Λοιπόν, 25-16 και κάπου εδώ θα το κλείσω για αυτό το βίντεο. Πατάμε continue. Έχω μεταφέρει μερικούς στο CFB and the day από εδώ. Checkpoint, θέλουμε περισσότερους detectives, θέλουμε 2 detectives, ένα για κάθε shift. Και πρέπει να δούμε και θα κάνουμε τα investigation. Αν έχετε εσείς κάμια ιδέα μου λέτε, θα τσεκάρω λίγο και το theft. Αλλά το theft μου φαίνεται ότι λείπουν frames και πρέπει να τα βρουν οι detectives. Λοιπόν, αυτά για αυτό το βίντεο. Μας άρεσε, μπορείτε να κάνετε ένα like. Αν δεν χαλάσετε τα επόμενα βίντεο, μπορείτε να κάνετε subscribe. Και αυτά από μένα, θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας. Και λογικά τώρα θα δουλέψει. Πάμε space. Έχω βάλει στήριγμα και εδώ και από πάνω. Παίρνουν και τα 2 αυτοκίνητα άνετα, ούτε 50%. Οπότε παίρνουν φαγητό, έρχονται στα tickups, ξερνάνε και όλα είναι καλά. Λοιπόν, βάζουμε ένα εδώ. Είναι λίγο στριμωγμένα. Μην μου ρίχνετε. Τι είναι αυτό. Να το πάρω, ας το πάρω.